Ναι, ναι. Εγώ θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα τη δεύτερη ΕΜΑΚ, διότι με τον αγώνα τους και στην Τουρκία και στα Πέμπη δείχνουν τα πρότυπα πρέπει να ακολουθήσουμε. Τα πρότυπα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, της καθημερινής προσπάθειας που διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για τον ελληνικό λαό, ένα μέλλον ασφάλειας. Αυτά τα πρότυπα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς, ζήσαμε ένα τραγικό ατύχημα στα Τέμπη που δείχνει ότι το κράτος δεν εγγυήθηκε την ασφάλεια στις μεταφορές. Που δείχνει ότι υπήρχαν έργα που δεν υλοποιήθηκαν στην ώρα τους. Και αναξιοκρατία που οδήγησε ένα ανθρώπινο λάθος και όλη αυτή την αβελτηρία του κράτους στο να χαθούν πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων. Το μήνυμα είναι ότι το κράτος πρέπει να αλλάξει και να γίνει εγγυητής μιας καλύτερης διαβίωσης και μιας καλύτερης προοπτικής για τον ελληνικό λαό, με λιγότερες ανισότητες, με περισσότερες ευκαιρίες, με μεγαλύτερη ασφάλεια, με ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, με καλύτερη παιδεία και όχι ένα κράτος το οποίο θα είναι ελάφυρο στα χέρια των εκάστοτε κυβερνώντων. Ένα κράτος εγγυητής του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό χρειαζόμαστε και αυτό είναι η αγωνία μου και η προσπάθειά μου και μπροστά στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό να είναι η ανάγκη που πρέπει να υλοποιήσουμε ώστε να ζήσει ο ελληνικός λαός σε καλύτερες συνθήκες στο μέλλον.